Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα που συζητούσαμε και χθες σχετικά με τον Απόστολο Λίτρα, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους μετά την ομολογία του σχετικά με τον ξυλοδαρμό της συζύγου του. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είναι εκπρόσωπος τύπου Ελλάς, καλημέρα σας, και την κυρία Μαρινέτα Γούναρη, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και συντονίστρια των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Συλλόγου. Καλωσορίσατε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα καλώς μαζί μας. Βρήκα. Πριν περάσουμε στην κατάθεση του θύματος, με συγχωρείτε, απλώς αυτή τη στιγμή τρέμω. Ναι. Να πούμε για την τελευταία εξέλιξη. Όχι, όχι, ναι. Και θα εξηγήσω το γιατί σε λίγο. Άγγελε, θέλω να μας πείτε τις δύο εξελίξεις, χθες το βράδυ και σήμερα, σχετικά με τις ανακοινώσεις, ενημερώσεις από πλευράς της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη. Μετά λοιπόν την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, χθες το μεσημέρι, ο κύριος Λίτρας να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, είχαμε μια πρώτη παρέμβαση της Προέδρου και της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, όπου ζητούσε τον πειθαρχικό έλεγχο ανακριτή και εισαγγελέα που άφησαν ελεύθερο τον Απόστολο Λίτρα. Και σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης που βλέπουμε εδώ, πριν από λίγα λεπτά... Δηλαδή πολλά ερωτηματικά, γιατί αφέθηκε ελεύθερος. Σωστά. Ακριβώς, έκανε αυτή την παρέμβαση. Εγώ θέλω να σου πω ότι αυτή η παρέμβαση έχει προκαλέσει την αντίδραση του νομικού κόσμου και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών πριν από λίγο, όπου άσκησε κριτική στον Άριο Πάγο για αυτήν του την παρέμβαση. Σε συνέχεια όμως αυτού είχαμε κάτι ακόμα. Πριν από λίγα λεπτά, βγάζει... Η παρέμβαση αυτή του Δικηγορικού Συλλόγου έχει να κάνει... Γιατί μεμονωμένα δρά... Έχει να κάνει με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου σε δήλωσή του, ο κύριος Βερβεσός, και λέει ότι η πρακτική αυτή για υποθέσεις οι οποίες έχουν μια δημοσιότητα να προκαλούν την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, οδηγεί μαθηματικά σε οπισθοδρόμηση και απαξίωση του θεσμού της δικαιοσύνης. Από κάπου όμως δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Υπάρχει θεσμική λειτουργία. Και αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου είναι ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η θεσμική λειτουργία και να είμαστε απέναντι σε όλους. Όχι μόνο στις υποθέσεις που παίρνουν δημοσιότητα ή όχι. Αυτές όμως μπορεί να φτάσουν σε μια αλλαγή του νόμου από αυτές. Και στη δημοσιοποίησή τους και ο κοινωνικός διάλογος. Ας ευχηθώ να είναι έτσι. Διάλογος. Ναι. Απλά θα σου πω ότι ήρθε και μια ανακοίνωση πριν από λίγο, την οποία εγώ μετά, αν μου δώσεις το χρόνο. Θέλω να τοποθετηθώ πολύ σκληρά πάνω σε αυτήν, από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπου ζητάει την κατά προτεραιότητα εξέταση και κύρια ανάκριση της υπόθεσης του Αποστόλη Λίτρα και την κατά προτεραιότητα εισαγωγή της υπόθεσης αυτής στο δικαστήριο. Δηλαδή ζητάει η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να πάει γρήγορα η υπόθεση αυτή σε δίκη. Αυτή είναι εξέλιξη των τελευταίων λεπτών. Έχουμε στα χέρια μας την ανακοίνωση, τη βλέπουμε και στους δέκτες μας. Και προκύπτουν πολλά ερωτηματικά. Έχω μεγάλο προβληματισμό για αυτή την ανακοίνωση. Πολλές φορές μια υπόθεση μπορεί να είναι σηματοδότης για μια μεγάλη αλλαγή. Και έτσι γίνονται οι αλλαγές. Σίγουρα όμως ένα θύμα δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο θύμα από ένα άλλο. Η κατά προτεραιότητα εξέταση μιας υπόθεσης θα αφήσει πίσω την υπόθεση ενός άλλου θύματος. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίση, έχουμε ισονομία, έχουμε ισοπολιτεία. Πρέπει να είναι ίση, ομπρέλα και αγκαλιά απέναντι σε όλους. Να δούμε λίγο την κατάθεση του θύματος. Χθες, 15 Έκτου 2024, πήγαμε μαζί σε εστιατόριο στη Βουλιαγμένη, στα νότια προάστια, με μια μεγάλη παρέα. Κάποια στιγμή, γύρω στις 11.30, λογομαχήσαμε για μια σήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα γιατί εγώ κοίταζα το κινητό μου και ο σύζυγός μου, δεν ξέρω τι θεώρησε, πάντως μου έκανε σκηνή ζηλοτυπίας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μιλούσα με την αδελφή μου, στην οποία είχα αφήσει το παιδί μου για να βγούμε και η οποία μου έστελνε βιντεάκια με τη μικρή μου. Μου ζήτησε επιτακτικά να φύγουμε, αλλιώς θα έκανε φασαρία μέσα στο μαγαζί. Εγώ, επειδή τον είδα σε κατάσταση άνευ λόγου έξαλλο, τον ακολούθησα και φύγαμε για να μην εκτεθούμε μπροστά σε φίλους μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Μόλις έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο, άρχισε να με βρίζει και μου έριξε την πρώτη μπουνιά. Άρχισε να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα και σε μικρή απόσταση σε ένα απόμερο μέρος δεξιά του δρόμου, που είχε χώρο, σταμάτησε το αυτοκίνητο και με χτύπησε στο πρόσωπο, έχοντας τα χέρια του σε γροθιά. Σημειωτέων ότι όλη αυτή την ώρα μου είχε πάρει το κινητό. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ούριαζα βοήθεια και τον παρακαλούσα να σταματήσει, ενώ το πρόσωπό μου ήταν γεμάτο αίματα και τα κατάπινα και ένιωθα ότι πνίγομαι. Κάποια στιγμή ένιωθα ότι χάνω τις αισθήσεις μου.
Προφανώς με είδε σε αυτή την κατάσταση και σταμάτησε. Τον παρακαλούσα να με πάει σε κάποιο νοσοκομείο και να μου δώσει το κινητό μου προκειμένου να ειδοποιήσω την αδελφή μου ή κάποιον δικό μου. Ο ίδιος δεν ανταποκρινόταν σε τίποτα από όλα αυτά, παρότι του έλεγα ότι θα πεθάνω γιατί αιμορραγούσα πάρα πολύ. Ακόμα και τα ρούχα μου είχαν γεμίσει αίματα. Με οδήγησε στο σπίτι. Εγώ, όταν μπήκα μέσα, με όσες δυνάμεις είχα, γιατί ζαλιζόμουν πολύ και ήμουν πολύ χτυπημένη, του είπα ότι πάω να πληθώ. Όταν ανέβηκα στο δωμάτιο, προκειμένου να πάρω το κουμπί πανικού που είναι συνδεδεμένο με το συναγερμό και χτυπάει κατευθείαν στην αστυνομία, όμως με πρόλαβε και το πήρε αυτός και συνέχισε να κρατάει το κινητό μου. Ζαλιζόμουν πολύ και αιμορραγούσα πολύ από τη μύτη. Μου είπε να πληθώ και να αλλάξω ρούχα και εγώ τον παρακαλούσα να με πάει σε ένα νοσοκομείο. Εγώ του είπα ότι αν με πάει στο νοσοκομείο, δεν θα πω ότι με χτύπησε, αλλά έπεσα μόνη μου. Πράγματι, μου είπε να κάνω ένα μπάνιο και να αλλάξω ρούχα και με πήγε στο νοσοκομείο. Μπήκαμε μαζί στην είσοδο της Ευρωκλινικής. Είπα ότι θέλω να με δει γιατρός στα επίγοντα επειδή έχω χτυπήσει στο κεφάλι. Με πήρε κατευθείαν ο γιατρός στο εξεταστήριο μόνη μου και δεν επέτρεψε στο σύζυγό μου να μπει. Μαζί ήρθε και μία νοσοκόμα. Μόλις με πλησίασε η νοσοκόμα, της είπα αμέσως ότι με έχει χτυπήσει ο άνδρας μου. Ότι φοβάμαι και τον ίδιο και το είπα και στο γιατρό. Μου είπαν ότι θα ειδοποιήσουν την αστυνομία. Όπως πράγματι και έγινε. Μου παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Είπα στον αστυνομικό ότι είμαι δικηγόρος και δεν ήθελα να δώσω κατάθεση εκείνη τη στιγμή, αλλά του είπα να πάρει την κατάθεση του γιατρού. Ενώ εγώ θα πήγαινα να εξεταστώ από ιατροδικαστή. Σημειωτέων ότι αμέσως μόλις είπα στο γιατρό τι είχε συμβεί, έβγαλε φωτογραφίες με το κινητό του. Όταν έφτασε η αστυνομία, ο σύζυγός μου έδωσε το κινητό μου στο γιατρό, ο οποίος μου το έδωσε, και έτσι έβγαλα φωτογραφίες με το δικό μου κινητό, τις οποίες θα τυπώσω και θα σας τις προσκομίσω. Ο αστυνομικός επέμενε ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση εκείνη τη στιγμή. Του είπα να γράψει ότι έπεσε από τις σκάλες και να μου δώσουν κουμπί πανικού, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να αντιληφθούν τι είχε συμβεί και όχι ο άνδρας μου. Τον Οκτώβριο του είχα ζητήσει να χωρίσουμε, αλλά δεν ήταν βίαιος, παρότι ήταν δύσκολος ως χαρακτήρας. Και αυτή είναι μια δυνατή γυναίκα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από την περιγραφή, είναι δυνατή και ήθελε να αντιδράσει. Με συγχωρείτε, θέλω να κάνω μόνο μία αναφορά ενός λεπτού, γιατί πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ένας δικός μου άνθρωπος, μία φίλη μου, δεν είναι φίλη μου που κάθε μέρα συναντιόμαστε, αλλά είναι μία φίλη αρκετών ετών, που ο άνδρας της είναι γνωστός στο δικό του χώρο, μου έστειλε κάποια μηνύματα και κάποιες φωτογραφίες. Με αφορμή λοιπόν, και φαντάζομαι υπάρχουν άπειρες τέτοιες γυναίκες και οι καλεσμένες μας το γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Με αφορμή λοιπόν όλη αυτή την ιστορία, κράτησα μόνο 3 μηνύματα. Προφανώς αν και η ίδια δεν έχει θέμα, δεν θα δείξω τις φωτογραφίες. Είμαστε πολλές που μας παρακαλούσαν με δάκρυα στα μάτια να καταγγείλουμε και σκεφτόμασταν οι γιατροί τον κοινωνικό στιγματισμό των παιδιών μας από έναν πατέρα κακοποιητή. Αυτό είναι που σταματάει πολλές γυναίκες. Είναι η κοινωνία και τα παιδιά που σκέφτονται τώρα τι θα λένε. Ο μπαμπάς σου που έδιρε τη γυναίκα σου. Που έδιρε τη μαμά. Που έδιρε τη μαμά σου. Και αυτό σταματάει τα θύματα να μιλήσουν. Δεν είναι ότι δεν έχουν δύναμη, δεν είναι ότι δεν είναι καλλιεργημένες γυναίκες. Οι συγκεκριμένοι είναι και οικονομικά πάρα πολύ ανεξάρτητοι. Ενώ για την περίπτωση εδώ του θήτη, μιλάμε για μια γυναίκα που νομίζω δούλευε και στο δικό του δικηγορικό γραφείο. Ναι, 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 συνεργαζόντουσαν. Δεν έχει να κάνει ούτε με τις σπουδές, ούτε με την καλλιέργεια, ούτε με το αν έχει να πάει σε ένα σπίτι, αν πρέπει να πάει σε δομή. Ακριβώς. Και ναι, Άγγελε μου, η δημοσιοποίηση και ακόμα και αυτό που κάνει ο Όριος Πάγος βοηθάει. Γιατί μιλάνε περισσότερες γυναίκες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Συγγνώμη για την παρένθεση.